Δεύτερο, πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Τρέβα. Νομίζω ότι έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στην Εύρωπη, μπήκε σε διαδικασία να αφήσει να σκέφτονται σοβαρά τις εταιρείες. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα πω όμως ένα συγκεκριμένο. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι αυτά που ξεχωρίζουν και σε κάνουν από παιδάκια άδικα. Εμείς δυστυχώς θα ξαναγυρίσουμε παιδάκια στην Αμαριά. Τι παιδό από νεαρό της ηλικίας ήταν από λάθος. Δικό μου, δικό μας, οτιδήποτε δεν μπορέσει να μας δώσουν να καταλάβουν τη μεγάλη σημασία που είχε αυτή η αγωνιστική για μας. Είμαστε μια νύχτα πίσω από αυτά που είχαμε υπολογίσει να κάνουμε στο πρώτο γύρο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς τιμωρημένοι. Κλείνει ο γύρος, ο καθένας θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, να καταλάβει τα λάθη. Και η σειρά πρέπει να πηγαίνει, και εγώ πρέπει να λογοδοτήσω στην διοίκηση και να κρυθώ. Οι παίχτες να λογοδοτήσουν στον προπονητικό τύπο και να κρυθούν. Και η διοίκηση να λογοδοτήσει. Στο θέμα μας. Έτσι πρέπει να είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε από Δευτέρα να γυρίσουμε πίσω στην Αμαριά, να ξεκουραστούμε. Και από Κυριακή Δευτέρα θα δούμε τι συζητήσεις έχουν να γίνουν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα με οποιαδήποτε διαδικασία. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στο Φώτη και τα λόγια στον Μικέλο Νάιν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ευχαριστώ για το καλό για ότι ενώ υπάρχει μια μικρή εκκίνηση τα τελευταία πολλά χρόνια που συνομιλιόμαστε μέσα στα επίπεδα, η εκκίνηση είναι εντός και εκτός παρκέ. Έχουμε επίσης καμία συνέχεια στο μάτι του Πολίτου. Είμαστε δύο ομάδες οι οποίες παλεύουν για τον ίδιο σκόπο, κατανοητό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή, το έχουμε καλή επιτυχία για κάποια δύναμη. Όσον αφορά το παιχνίδι το δικό μας, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ανεξάρτητα από μπάσκετ, τακτική, θα έπρεπε να κατατηθεί ψυχή και καρδιά. Γιατί αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται έτσι. Ειδικά εμείς που είμαστε μια ομάδα που είμαστε πάρα πολύ νεαροί, αυτό ήταν ζητούμενο. Δηλαδή οι παίκτες να μπορέσουν να παίξουν 100%, δίνοντας το 100% σε κάθε φάση. Για μεγάλα διαστήματα το καταφέραμε. Ρίχαμε την κατοχή πάνω από το σώμα τους, παλέψαμε. Δεν λυπηθήκανε το να δημιουργήσουν επαφές μέσα στο παιχνίδι, το οποίο ήταν το ζητούμενο από το στέλνο παιχνίδι που είχε ο τύπος. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολη και για τους παίκτες του ηγητής ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Το απαλύνει αυτό η δίκη, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε πράγματα. Ξέρετε, είναι επειδή υπάρχει ο χρόνο, σε πιέζει το παιχνίδι, μα που είναι παιχνίδι και την πίεση που νιώθει για να ετοιμάσει και για να κερδίσει είναι τεράστια. Θέλω να δώσω χαρτίρα στα παιδιά. Αλλά η βαθμολογική μα θέση και το τι έχουμε καταφέρει στο τέλο του πρώτου γύρου νομίζω ότι δεν πρέπει να μα. Πρέπει να χαρούμε την νίκη πέρα από το σημερινό βράδυ. Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο γύρο. Δεν ξέρω, οι νίκες έτσι όπως έπατα κάτω για μας είναι μετρημένες. Ίσως δεν υπάρχει για μας περιθώριο λάθος σε εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω ακριβώς γιατί η ομάδα τη σημαίνει λάθος. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πούμε κάθε μέρα ότι δεν ξέρω ποιο πέρα γίνεται και να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι για την νίκη, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στον Βολίβιο, λοιπόν.